θα κλείσουμε με μία ακόμα σύνδεση, θα ξαναπάμε στο Ρέθυμνο, αυτή τη φορά όμως όχι για ποδόσφαιρο, καθώς μας περιμένουν εκεί στο Σύλλογο ΑΠΟ Ρεθύμνου άνθρωποι που πάνε ψηλά και για την Κρήτη το άθλημα της πάλης και μάλιστα με μία γυναίκα πρόεδρο που βρίσκεται και στο ΔΣ της Ομοσπονδίας. Να μιλήσουμε με την κυρία Αντωνία Παπαδάκη αρχικά που έχει δίπλα της ένα χρυσό κορίτσι, καθώς η Βάλια μας έτσι είναι η Μακρυδάκη, πρωταθλήτρια Ελλάδας στις κορασίδες. Κυρία Παπαδάκη, καλησπέρα από την Κρήτη TV. Την καλησπέρα μου, κύριε Μημίκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που προβάλλετε το άθλημά μας και τις επιτυχίες στο ΑΠΟΡ. Είστε κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι τώρα αυτή η έναρξη του αγωνιστικού προγράμματος για τον ΑΠΟΡ πολύ επιτυχημένη. Έχουμε μπει σε διοργανώσεις κάθε Σαββατοκύριακο. Ξεκινήσαμε με το Πανελλήνιο Παίδων Κορασίδων, όπου η Βάλια κατέκτησε την πρώτη θέση. Και ακολουθεί το Πανελλήνιο Ανδρών για τον ΑΠΟΡ. Πιστεύουμε να ακολουθήσει αυτή η ρέντα που έχουμε και φυσικά δεν είναι μόνο θέμα τύχης, είναι και θέμα σκληρής προπόνησης και από την Βάλια και από τους υπόλοιπους αθλητές και φυσικά από τον Μανώλη τον Καραβάν, τον προπονητή μας. Αυτό ήθελα να πω και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι σαν σύλλογος κάνετε πράγματα, έχετε τη δυνατότητα να φέρνετε μεγάλα ονόματα της ελληνικής πάλης και να βλέπουν να παίρνουν παραστάσεις τα παιδιά. Όταν η Βάλια, για παράδειγμα, είχε τη δυνατότητα να δει από κοντά την Πρεβολαράκη, νομίζω ότι είχε έξτρα κίνητρο να κάνει αυτή την επιτυχία. Και δεν στέκομαι μόνο στη Βάλια τη Μακρυδάκη, αλλά γενικότερα όλα τα παιδιά σας εκεί. Προσπαθούμε. Ο στόχος μας είναι να φέρουμε και άλλους αθλητές τέτοιου ελληνικούς στο Ρέθυμνο για προπονητικά κάμπ και για αγώνες. Είναι αυτό η επιθυμία μας. Ξεκινήσαμε με τη Μαρία, αλλά έχουμε και με την ίδια πολλά σχέδια για να δημιουργήσουμε ένα κέντρο έτσι, τέτοιων προπονητικών κάμπ, το οποίο φυσικά, όπως ακριβώς είπατε και εσείς, θα γυρίζει όλο αυτό πίσω σε εμάς και στους αθλητές μας. Mm-hmm. Γιατί νομίζω ότι είμαστε και πολύ ωραίος προορισμός για τέτοιου είδους προετοιμασίες. Αυτό είδε και η Μαρία Πρεβολαράκη και μας επέλεξε για δεύτερη φορά στην τελική ευθεία για το Τόκιο. Είδε πολύ καλή οργάνωση εδώ από εμάς. Είδε ένα πολύ ευχάριστο κλίμα και όλο αυτό πέρα από τη σκληρή προπόνηση την ενδυναμώνει πάρα πολύ και σε αυτό που, στο στόχο της. Και γι' αυτό και μας επιλέγει. Και είναι και μεγάλη μας τιμή. Και θα ακολουθήσουν και άλλοι αθλητές. Να σας δώσουμε τα συγχαρητήρια και να κλείσουμε με μια κουβέντα από τον προπονητή, τον κύριο Καραβάνο, που πραγματικά χτίζει σημαντικά θεμέλια για την πάλη στην Κρήτη και το Ρέθυμνο. Φυσικά. Coach, συγχαρητήρια. Γεια σας και από μένα. Μια κουβέντα μόνο από εσάς για να κλείσουμε. Εγώ έχω να συμπληρώσω την Αντωνία που ξέχασα να πει ότι ξεκινήσαμε με ευρωπαϊκά πρωταθλήματα όπου πήγε η αδερφή της Βάλιας η Ιωάννα και πήγε και ο Νίκος ο Καραβάνος. Μάλιστα. Και μπήκαν και οι δύο μέσα στη 16, αν και μικρότεροι, και μετά ήρθαν και τα πανελλήνια πρωταθλήματα. Δηλαδή μετά την καραντίνα προσπαθήσαμε και δώσαμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Εμείς να σας ευχηθούμε να έχουμε και άλλες τέτοιες επιτυχίες όπως τις Βάλιας της Μακρυδάκη και συγχαρητήρια να σας πούμε, coach, για την προσπάθεια που κάνετε σε μια πόλη σαν το Ρέθυμνο να υπάρχει το άθλημα της πάλης σε τέτοιο υψηλό επίπεδο στο προσκήνιο σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.